άρχισε να βλέπει το παιδί του μετά από την κινητοποίηση και την παρέμβαση όλων αυτών των ανθρώπων. Μέχρι τότε δεν το είχε δει. Δεν είχαμε αποτελέσματα. Δυστυχώς αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης. Ευτυχώς αναβλήθηκε για τις 7 Απριλίου. Δεν πήγε δηλαδή όπως θα μπορούσε να πάει για του χρόνου, που θα ήταν ένας ακόμη χρόνος άδικης φυλάκισης και τραγωδίας για αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Η οικογένεια του ενός ήταν εδώ, δύο πολύ μικρά παιδιά. Το ένα παιδί γεννήθηκε όταν ήταν στη φυλακή. Η γυναίκα του ήταν έγκυος όταν πήρανε τη βάρκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν δει θάλασσα. Πρώτη φορά την είδανε τότε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δεν είναι διακινητές, για το οποίο καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια φυλάκιση ο καθένας. Η ανταπόκριση της κοινωνίας της Λέσβου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και θα συνεχίσουμε και στην συνέχεια της δίκης μαζί με τους ευρωβουλευτές που διευρύνονται συνεχώς ο αριθμός τους και θέλουμε μια δίκαιη δίκη για τους ανθρώπους αυτούς όπως και για τους άλλους ανθρώπους που καταδικάζονται χωρίς λόγο, ενώ οι πραγματικοί διακινητές πλουτίζουν και κάνουν τη δουλειά τους στην Τουρκία με την ανοχή των ελληνικών αρχών που τους δικαιώνουν και τους αθώνουν. Το δικαστήριο αποφάσισε να διακόψει τη δίκη για μετά από 20 μέρες. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση, 2 μέρες είμαστε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κάθε απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλες 20 μέρες. Δυστυχώς για αυτούς τους δύο ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο. Και κυρίως είναι και για την οικογένεια του ενός που τώρα δεν έχει ούτε που να μείνει, πρέπει να γυρίσει πίσω στο Βαγιοχώρι, δηλαδή μια διαδικασία ταλαιπωρίας για πάρα πολλούς ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούσαμε να μείνουμε μία ώρα παραπάνω, να δικάσουμε το δικαστήριο, ήταν μία ώρα ακόμα. Δυστυχώς, εντάξει, κάθε απόφαση της δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστή, περιμένουμε για το μετά από 20 μέρες. Όχι, το είχε δει πριν από λίγο καιρό, το είχε δει, αλλά άρχισε να βλέπει το παιδί του μετά από την κινητοποίηση και την παρέμβαση όλων αυτών των ανθρώπων. Μέχρι τότε δεν το είχε δει. Εμείς καλούμαστε να μην έχουμε συναισθήματα δυστυχώς, γιατί αν παρασυρθούμε και εμείς από τα συναισθήματα θα είναι πρόβλημα. Υπήρχε και μάλιστα ακόμα και μεγάλους ανθρώπους και δυνατούς ανθρώπους τους συγκίνησε πάρα πολύ η συμπεριφορά αυτών και πόσο άσχημα, ακόμα και αυτές τις 20 μέρες παραπάνω που πρέπει να μείνουν, πόσο άσχημα τους φάνηκε. Ο ένας από τους δύο που πρέπει να πάει στις αίρες, αν πρέπει να πάει στις αίρες, έκλαιγε γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ δύσκολη η φυλακή εκεί και φοβάται πάρα πολύ την επιστροφή του. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι εγκληματίες. Οπότε να είσαι φυλακή με ποινικούς κρατούμενους είναι πάρα πολύ άσχημο.